είναι, ρε. Καλώς εγώ πάλι δίνω συγχαρητήρια στον Τζότζεβιτ, στον Τζόλε, μεγάλο που έχει. Να λέμε, πάταγωσε. Πάλι τον έβαλε ο Μπαλαβέρδε εκεί πέρα μέσα. Ο Βαλβέρδε. Πώς τον είπες, Βαλβέρδε. Έλα ρε Μπαλαβέρδε, ναι, ρε. Έλα ρε Μπαμπινιώτη, με διορθώνει σε μένα Πολυχονίδη. Το βάζει λοιπόν τον Τζόλε πάλι αλλαγή στο 86. Αλλά τι να πούμε, άνθρωπο είναι κορυφή, ρε. Καραφλοτεράστιο, γιατί ήταν ο ξεσκέπαστο στην άλλη μετρό. Τα πάντα άλλα ρε και σε μένα, κοιτά έτσι, σε παρακαλώ πολύ. Έχουμε κοντά μα τη σημαία του Ολυμπιακού, τον Μπρέντρακ Τζόρτζεβιτ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Πολυχρονίδη, αλλά δεν είμαι πια η σημαία του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνω πολύ καλά ποιος είμαι. Είμαι σαν τη σημαία στην Ελληνοφρένεια που είναι ανάποδα. Και τα δίνω πάντα όλα. Είτε παίζω 90 λεπτά, είτε παίζω 60 λεπτά, είτε 28 λεπτά, είτε 7 λεπτά. Εντάξει, έχω παίξει φέτος και στο 94, ενώ ο αγώνας είχε λήξει το 93. Και πάντα, Μπρέντρακ, παίζεις αλλαγή του Λέτο, Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Λέτο. Το θαυμάζω. Είναι καταπληκτικός παίκτης και με σπουδαία ποδοσφαιρική κουλτούρα. Αλλά βέβαια είναι λίγο ατομιστής. Μου αρέσει που το βλέπω να ξεχύνεται από αριστερά με τα μαλλιά του να ανεμίζουν και να χτυπάνε οι μπούκλες του τους αντιπάλους κατάμουτρα. Άλλωστε, η χέρι του είναι που τον κάνει να παίζει. Αν ήταν καραφλός, δεν θα άρεσε τόσο πολύ στον κόσμο. Ήταν πολύ που συναντηθήκαμε έξω με το Βαγγέλη. Τι να λέμε, ωραίο παίξο ο Σαλπικίδης. Με χαμηλό κέντρο βάρου, τι να λέμε, άνθρωπο έχει φάρδο. Κολοσούρτη είναι. Πατάει γερά κάτω. Δυνατό παιδί. Εκτσάκι στα παϊδάκια με το βίντεο στην ταβέρνα του Κόκαλη σταμάτα. Και έχουμε και το θέμα που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο. Απαγωγές στον Ατάλο, ξέρω εγώ, εκτελέσεις, δολοφονίες, ληστείες. Βγαίνει δηλαδή έξω ρε και σάρι και προσεύχεις όταν γυρίσει σπίτι να σε έχουν ληστέψει μόνο. Να σου έχουν πάρει δηλαδή το αμάξι, να σου έχουν πάρει το πορτοφόλι και κάνεις και τρεις σταυρούς και αντί δεν σου συνέβη κάτι σήμερα. Στη γειτονιά μα, Πολυχρονίδη, με υγεία, το έχουμε κάνει παιχνίδι. Ξέρεις τι γίνεται. Απαγάγει ο ένας γείτονας στον άλλο και παίζουμε το παλιό κρυφτό. Και φωνάζουμε μάλιστα τον Κυρπάνο το Σόμπολο να κάνει και ένα πιτόπιο ρεπορτάζ στον Ατάλο, ξέρω εγώ. Χάνω και το κινητό στον Αριτό το καμμένο. Έλα ρε, με τον Ελέφαντο μιλά τώρα, ρε και σαρή. Αλέφαντο. Καλά, πες το και έτσι, να σε μαλώσω με σιδερόβεργα. Σήμερα είναι μια επέτειος. Συμπληρώθηκε μια ακριβώς εβδομάδα από την εξομολογητική εξομολόγηση. Την παραλυρματική εξομολόγηση που τη χαρακτήρισαν κάποιοι, αφού αυτή η παραλυρματικότητα καθορίζει αυτό που ζητάμε μέσα από την τηλεοπτική μας πρόταση, που αυτό προσδιορίζεται με την έκφαση της δυνατής ιδεατής πρόσκλησής μου. Δήμητρα, γύρισε πίσω τώρα. Αυτή τη στιγμή για μια αγάπη αιώνια. Κόντρα στην αισθηματική στηρότητα των καιρών που δίνει την εξωπραγματική θέληση. Γιατί τόσο η αγάπη όσο και η παρέα με τον Ανδρέα προσδιορίζουν την προσδιοριστικότητα. Γιατί αυτή η ανέφελη μάχη δίνει και το στίγμα για αυτό που είναι η επιθυμία μου. Σε αισθάνομαι δίπλα μου, Δήμητρα. Το ξέρω ότι είσαι εδώ. Το ξέρεις ότι θέλω να μου πεις το σ' αγαπώ, θέλω να με κοιτάς τα μάτια. Ναι, 7 χρόνια είμαστε μαζί. Είναι μια σχέση ζωής, μια δικτατορία ζωής. Μια τηλεθέαση ζωής, Δήμητρα. Εντάξει, Τζούλε, και εσύ όμως είσαι το αγαπημένο παιδί των οπαδών του Ολυμπιακού. Σας ευχαριστώ για το κομπλιμάν, αλλά ξέρω πολύ καλά την αλήθεια. Ο Λέτο είναι αυτός που έχει πάρει την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού. Την έχει πάρει όλη η σπίτι του. Αλλά αυτό οφείλεται, επαναλαμβάνω, και πάλι στα μαλλιά του. Γι' αυτό και εγώ σκοπεύω να ανταγωνιστώ στα ίσια το φίλο μου τον Σεμπάστιαν. Με περισσότερη προπόνηση και λιγότερο κάπνισμα τώρα μεταξύ μας, Τζούλε, έτσι. Όχι, είμαι άγριο κρεμμύδα. Αυτή εδώ που βλέπετε. Η άγριο κρεμμύδα, όπως τα γνωρίζετε και Πολυχρονίδη, είναι η ασφαλέστερη μέθοδος για να βγάλεις μαλλιά. Πιάστε να δείτε. Όντως. Έχει βγει χνούδι, έτσι. Σε λίγο θα είμαι σαν τον Μπλάνκο της ΑΕΚ. Ο Λέτο θα μοιάζει καραφλός μπροστά μου. Θα πρέπει να διακόψω τον Τζόρτζεβιτς, γιατί έχουμε τα μέχρι στιγμής από τα αποτελέσματα του μεγάλου γκάλουπ του Σταρ. Ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα για την επιστροφή, η Δήμητρα ή ο Ανδρέας. Μέχρι στιγμής λοιπόν και με καταμετρημένα το 43% των τηλεοπτικών οικοκυριών, έχουμε τα αποτελέσματα. Να κάνει η Δήμητρα το πρώτο βήμα 41,4%. Να κάνει ο Ανδρέας το πρώτο βήμα 39,6%. Δεν απάντησα, δεν απαντώ, 13,2%. Άντε γα***τε 18,4%. Γίνεται μια σκληρή μάχη στα νούμερα του Γκάλοπ και στα νούμερα τηλεθέασης. Και πρέπει να το ξαναπώ. Χαίρομαι που είμαι στο Σταρ, γιατί γειτονεύω με τη Δήμητρα, αλλά κυρίως γιατί γειτονεύω με το σπίτι μου στην Κηφισιά. Και να βάλεις ένα όμορφο γκολ. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι η πρώτη φορά που συνδυάστηκαν δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στη μεγάλη περιοχή. Γι' αυτό και ο κ. Στενκάτε μας έκανε το τραπέζι. Κάνετε μια υπερπροσπάθεια στους τελευταίους αγώνες για να φτάσετε τον Ολυμπιακό. Προσπαθούμε από την αρχή του πρωταθλήματος. Κάνουμε αυτή την υπερπροσπάθεια που αναφέρεται. Όλοι οι παίκτες προσπαθούν. Γι' αυτό φτάσαμε τον Ολυμπιακό σε απόσταση μέχρι 9 βαθμών να νιώσει καυτή την ανάσα μας πίσω του. Έχουμε πολλούς αγώνες ακόμη μπροστά μας να μεγαλώσει η απόσταση. Αν κάνουμε ευκαιρία σαν αυτή του Λιμπέτο Σίβα στον αγώνα με την ΑΕΚ. Λέτο ή Τζόρτζεβιτς στην 11η του Ολυμπιακού. Θα σηκώσω το αριστερό χέρι, καθότι και αριστεροπόδαρος και αριστεροχέραρος. Νομίζω και Τζόρτζεβιτς και Λέτο μαζί. Εμένα μου άρεσαν πάντα οι αριστεροπόδαροι παίκτες, κύριε Καραλή. Πιστεύω ότι χωράνε και 11 αριστεροπόδαροι παίκτες σε μία 11η.
Ακόμα οι τερματοφύλακες πρέπει να είναι αριστεροπόδαροι και αριστερόχειρες. Δεν είναι τυχαίο που ο κύριος Τεν Χάτεν, που λέει και ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ζήτησε τρεις αριστεροπόδαρους παίκτες. Μετά από χρόνια πεθαίνει δεξιά στο ποδόσφαιρο, κύριε Καραλή. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει έξω δεξιά. Για να επανέλθω, κύριε Καραλή, στην αρχική σας ερώτηση, πιστεύω ότι Λέτο και Τζότζεβιτς μπορούν να συνεργαστούν περίφημα μέσα στο γήπεδο, όπως παλαιότερα στην ΑΕΚ, ο Μπάγεβιτς με το Μανολά. Μας έλεγε πριν από λίγο ο Πρέτρακ Τζότζεβιτς για το πόσο η αγριογκρεμίδα βοηθάει την ανάπτυξη των μαλλιών και τώρα βλέπουμε, Τζόλε, άμεσα αποτελέσματα. Όχι, θέλει το χρόνο του. 6 μήνες τη τρίβω την καρκάλα μου. Από τη μέρα που ήρθε ο Λέτο στον Ολυμπιακό. Κάθε βράδυ βλέπω το ίδιο όνειρο. Να ξεκινούμε από αριστερά, να ανεμίζουν τα μαλλιά στην τρελή νοτιά και το ανέμισμα των μαλλιών μου να δημιουργεί ανέμους εντάσεις 6-7 μποφόρ, ώσπου να προσκούω πάνω σε 2 αντιπάλους και να χάσω την μπάλα. Αλλά και ότι τι λέει, είναι ευχαριστημένος από τον αγώνα. Και τώρα λέει, άκουσα ότι παρετήθηκες, άκουσα. Ναι. Είναι αλήθεια, ρε Νικόλα. Εντάξει, τι έκανε, μωρέ, εντάξει, η μπάλα δεν είναι καμιά φορά όπως τα θέλουμε. Γιατί εγώ έμαθα ότι θα πάω στον Άρη, ρε, εσύ τώρα. Ξέρω κάτι, τον Αντάλλο, ξέρω εγώ, με πήρε ο Σκόρδας, ας πούμε, και μου λέει τον Αστό. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ρε Νικόλα, κοίταξε να δεις. Νομίζω, Νικόλα, νομίζω ότι ο Άρης σου ταιριάζει πιο πολύ, ρε, εσύ, σαν φιλοσοφία. Θεσσαλονίκη, εκεί πέρα έχει ωραίες καφετέριες, ξέρεις τώρα, εσύ, τα πάντα όλα. Ναι, τα πάντα όλα. Έλα. Πάντως, τη φωνή μου δεν την κάνεις, όλα δεν θα τα κάνεις. Έλα ρε Νικόλα, σε παρακαλώ πολύ, με τον Αλέφαντο μιλάς τώρα, πιο μπιτσικός θα, σε παρακαλώ πολύ. Νικόλα, Νικόλα. Ναι, πες μου Γιώργο, έλα Γιώργο. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε όμως, έτσι. Αλλά εγώ έχω να πω για τον Νικόλα τον Αναστόπουλο, Νικόλα, ότι εσύ τις ανεβάζεις τις ομάδες, είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Είσαι για πρώτη εθνική τώρα, τι να λέμε, σε παρακαλώ πολύ. Για Super League είσαι και πάνω, για καμπιονάτο είσαι, σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου, έτσι. Τα πάντα όλα. Δεν μου λε. Έλα, Γιώργο. Νικόλα, εγώ θα ήθελα να σε δω στην Ίντερ εκεί πέρα στο Μουρίνιο δίπλα, ρε, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα, ναι. Τώρα θα πάμε να δούμε καμιά προπόνηση. Έτσι, ρε Νικόλα. Βέβαια. Είσαι όταν έχουμε ευκαιρία, όταν βρίσκουμε ευκαιρία, πάμε σε μεγάλες ομονίδες δίπλα να μαθαίνουμε. Έτσι, ρε. Στο ποδόσφαιρο, ρε Νικόλα. Κανένας. Ρε Νικόλα, είσαι κορυφή, ρε, τιτανοτεράστιος, τι να λέμε, ρε. Τι να λέμε, ρε, σε θυμάμαι, ρε, δεν τα εξηγώ καλά, ρε, σε Νικόλα. Ναι, Γιώργο, αραμόλα. Νικόλα. Νικόλα μου, σε περιμένω να έρθει μια μέρα εδώ πέρα να τα πούμε, ρε, εσύ. Να τα πούμε, έγινε και καλά. Τα πάντα όλα, να έρθει στην εκπομπή, έτσι. Ναι, τα πάντα όλα και να ξέρει ότι ο Αλέφατος είναι φίλος μου. Έτσι. Είμαι φίλος σου χρόνια, ρε Νικόλα. Είναι φίλος μου, Αλέφατος και μπάλα τεράστια. Και σε αγαπάω πολύ γιατί είσαι τιτανοτεράστιος, τιτανομίξης. Δεν έχει πέρασει ένα στόπλο. Ένα στόπλο είναι ένα, ρε. Τι να λέμε, ρε. Τι να λένε οι άλλοι. Έλληνε είναι γατάκια, ρε. Σε παρακαλώ πολύ, ρε. Εσύ έβαζε γκολ. Ο Γκέρτ Μίλλερ, τι να λέμε τώρα. Τα πάντα όλα, ο Γκέρτ Μίλλερ της Ελλάδος, ρε Νικόλα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, καλά, Γιώργα, μου, κοίταξε, θα περάσει ο Μαυρομάτης. Πες να μην πει το δικό μου τον εσπρέσο, έτσι. Όχι, εντάξει. Να πει το δικό του. Έτσι. Να σε ευχαριστώ πολύ. Τα πάντα όλα, Γιώργο. Νικόλα, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζουμε να τα λέω εγώ για σένα. Λοιπόν, αφού δεν τα λένε οι κύριοι και δεν τα γράφουμε, αναγκάζουμε να τα λέω μόνος μου. Έτσι, ρε, Νικόλα, και αναγκάστηκε. Και ανάγκαστηκα λοιπόν να τα βγάλω εγώ στην εκπομπή μου στο Γύρο Σφίριξε. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Νίκος Αναστόπουλος μας κατάλαβε. Έτσι, Κώστα. Θέμη. Καλά, πες το και έτσι. Πέτρο. είναι γάτα ο κοντός, ο Νίκος Αναστόπουλος, τιτανοτεράστιος. Δεν έπιασε η φάρσα, αλλά δεσμεύτηκε την άλλη Δευτέρα. Θα είναι εδώ. Ναι, ναι, εδώ θα είναι στην εκπομπή ο Γιώργος Σφίριξε, δεσμεύτηκε ο Νίκος Αναστόπουλος και ίσως είναι και ο νέος προπονητής του Άρη. Τα πάντα άλλα. Δεν ξέρεις ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι, ναι. Αφού είπε όχι, έκανε ρεπορτάζ. Τι έκανε ρεπορτάζ. Ο Έλα, σε παρακαλώ πολύ, με τον Αλέφαντο μιλάς τώρα. Έλα, σε παρακαλώ πολύ, δεν ήθελε να δεσμευτεί το παλικάρι. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν στα εξηγώ καλά. Δεν στα εξηγώ καλά. Έλα, σε παρακαλώ πολύ. Και την άλλη Δευτέρα με μια νέα φάρσα. Τα πάντα άλλα. Αλέφαντος μιλάει. Κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις τρέχουν. Ο ποδοσφαιριστής που βλέπετε δίπλα μας δεν είναι μακρομαλούς ο Μόνικα Μπελούτσι, αλλά ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, νομίζω δηλαδή. Έτσι δεν είναι, Πρέντρακ? Ναι, αλλά μου φαίνεται ότι το παράκανα με την αγριοκρεμίδα. Καλά, πώς παίζει μπάλα αυτός ο Λέτο. Νιώθω 30 κιλά βαρύτερος. Είπαμε να βάλω αγριοκρεμίδα και να βγάλω μαλλιά, αλλά εγώ έγινα σαν το Ρομπινσόν Κρούσο. Θέλω να γίνω πάλι φαλακρός. Καλοκαίρι, ναι. Χωρίς τη Δήμητρα δεν μπορεί να υπάρξει καλοκαίρι. Ούτε φθινόπωρο, ούτε χειμώνας. Και δεν υπήρξε καλοκαίρι. Και δεν υπάρχει ούτε χειμώνας. Και δεν υπάρχουν και νούμερα θεαματικότητας, νομίζω, παρόλο το ξεκατανιστικό παραλυρηματικό λόγο. Θα έκλαιγα, αλλά θα λέω να το εκπληκτικό σκηνικό του Μιχάλη Αθανασιάδη και να με συγχωρέσει λίγο για τα σάλια που τρέχουν, είναι από τη συγκίνηση. Μπορώ να κλάψω όμως αργότερα. Για να δούμε όμως τι γίνεται και με τον Παναθηναϊκό. Το μόνο πράγμα που αγαπώ περισσότερο από τη Δήμητρα.
Έχω κλάψει εκτός από τη Δήμητρα μόνο όταν είχαμε φάει 4 από τον Ολυμπιακό, Δήμητρα. Πρέπει να βοηθήσουμε όλη την ελληνική αστυνομία μας. Δεν μπορούν οι αστυνομικοί μας να κυκλοφορήσουν στο δρόμο. Πού είναι οι πολίτες που έχουν καθήκον να φυλάνε τους αστυνομικούς μας, Όλγα, ερωτώ. Πού είναι η αστυνομία είναι το θέμα, όχι πού είναι οι πολίτες, πάνω σόμπολε. Όλγα, δεν μπορείς να μου μιλάς έτσι. Δεν έχεις φάει εσύ το δακρυγόνο στη μούρη. Εγώ έχω φάει στη μούρη 5 γενιές δακρυγόνων. Είμαι θυσμένος στα δακρυγόνα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι φιάλτης. Θέλω να γίνω πάλι καραφλός. Θέλω να γίνω Τζότζεβιτς του Πανηλιακού. Τα χρόνια της αθεότητας και τα χρόνια της φαλάκρας. Μισό λεπτό, Τζόλε, θα σε βοηθήσουμε τώρα. Εγώ. Ναι, κάντε κάτι, κύριε Πολυχονίδη, κάτι. Να φέρω το απαραίτητα. Όχι, τι είναι αυτό. Εργαλεία. Αυτό είναι το ψαλίδι κυπουρικής του Νικοπολίδη. Ναι, αυτό είναι. Τι, με αυτό δουλεύεις. Μείνετε μαζί μας σε λίγο Πρέντρακ Τζότζεβιτς και πάλι καραφλός. Ξέρεις εσύ. Εγώ όχι πολύ, αλλά. Κάτσε τον Νικοπολίδη που ξέρει από κυπουρική και από τέτοια. Αντώνη, ένα χεράκι. Αντώνη, έλα βοηθά τον Πολυχονίδη. Να με κάνει πάλι γουλή, έτσι καραφλό θέλω. Ναι, πάρ το λίγο. Ναι, ωραία.